τις συνθήκες διαβίωσής του στον καταβλισμό στα δύο αωράκια περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα την προσωπία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκρίτου Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Ρωμά η Ελπίδα, που πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Στον καταβλισμό ζουν άνθρωποι και έχει γίνει μια αποθήκη ψυχών, χωρίς καμία υποδομή. Ελάτε και εσείς να δείτε έξω από τον καταβλισμό τι σκουπίδια υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε κάδους, στον δρόμο πεταμένα. Για ποιο λόγο? Επειδή δεν υπάρχει κάδος. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος των Ρωμά, στον καταβλισμό διαμένουν αυτή την ώρα 200 οικογένειες, με περισσότερους από 700 ανθρώπους να ζουν εκεί, χωρίς καν τα στοιχειώδη. Με πρόφαση την μεταφορά ή την μετακατάσταση του καταβλισμού σε άλλο χώρο, 35 χρόνια εμείς ζούμε μαζί με τα ποντίκια. Την ανάγκη αναζήτηση σε συνεργασία με την πολιτεία μιας γενναίας, κοινά αποδεκτής λύσης, που θα γίνει ωστόσο σεβαστή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, υπογράμμισαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Το σωστό είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια μετακατάσταση σε ανθρώπινες συνθήκες. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να τους ρωτήσουμε για διάφορα που ακούγονται και λέγονται και να πάρουμε μια γενναία απόφαση και σε συνεργασία με την πολιτεία να υπάρξει αυτός ο τρόπος μετακατάσταση. Άμεσα πρέπει να το δούμε και κυρίως να πάρουμε μέτρα να λύσουμε και να βγάλουμε την καθημερινότητα και μετά να βρούμε και μια λύση η οποία από κοινού θα είναι αποδεκτή και από τους ίδιους και από εμάς. Είναι απλά πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε πράξη. Αυτό να λέμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία το 2020. Το δημοτικό ακίνητο να επενδύσουμε για τους δημότες που είναι εγκατεστημένοι εκεί και είναι άθροι. Αν υπάρχει λύση μεταφοράς σε χώρο που θα πληρεί όλες τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, ναι, φεύγουμε αύριο το πρωί. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δόθηκε η εντύπωση ότι είστε δύο χωρισμένα στρατόπεδα. Όλα αυτά είναι πρόφαση από κάποιους ανθρώπους, διότι δεν θέλουν να κάνουν καμία υποδομή και λένε ότι είμαστε ή έχουμε εισακωθεί ή είμαστε χωρισμένοι. Αυτό δεν υπάρχει. Η εναρκτήρια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2020 παραλίγο να την αχτεί στον αέρα. Αφορμή το αίτημα μιας συνδημότησάς μας που βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με το Δήμο. Ήμουν σε επίσκεψη εργασίας και εισηγήθηκε τότε το γραφείο προσωπικού του Δήμου Ηρακλείου ότι εγώ έχω παραιτηθεί και οθελώς. Θεώρησαν την επίσκεψη εργασίας μου ως παραίτηση. Έστειλαν στον ΑΣΕΠ εγγραφό, στο οποίο υπήρχε γνωμοδότηση από το Γραφείο Προσωπικού και την Νομική Υπηρεσία ότι η κυρία Σταθωράκη Μαρλένα έχει παραιτηθεί και οθελώς από την υπηρεσία μας, οπότε δεν δικαιούται να διοριστεί. Μπαίνουμε σε επικίνδυνους δρόμους σήμερα, οι διεκδικήσεις των εργαζομένων να θεωρούνται και απολύσεις. Πρέπει άμεσα ο Δήμος Ηρακλείου την αδικία αυτή να την επανορθώσει και η συνδημότησά μας συγκεκριμένη, όπως στο παρελθόν παρήχε τις εργασίες της στο Δήμο Ηρακλείου, να συνεχίσει και το επόμενο διάστημα και μάλιστα σε ένα ευαίσθητο, θα έλεγα, τομέα της διεύθυνσης καθαριότητας. Από την πλευρά της, η αρμόδια αντιδήμαρχος σημείωσε πως με βάση τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου, η συμβασιούχος είναι οικειοθελώς παραιτηθήσα. Μπροστά στο ενδεχόμενο να τυναχθεί η συνεδρίαση στον αέρα και κατόπιν διαβουλεύσεων, αποφασίστηκε το ζήτημα να τεθεί ως μοναδικό σε Συμβούλιο Διαπεριφοράς πριν από την 3η Φεβρουαρίου, η ημέρα κατά την οποία έχει προσδιοριστεί η δίκη για τα δεδουλευμένα της εργαζόμενης. Να σημειωθεί πως το Δημοτικό Συμβούλιο άναψε σχεδόν ομόφωνα, με μόνη διαφοροποίηση, τη Λαϊκή Συσπήρωση που ψήφισε παρόν, το πράσινο φως για τη δημιουργία ανοιχτού εμπορικού κέντρου σε μια μεγάλη ζώνη κεντρικών δρόμων της πόλης του Ηρακλείου.